Λοιπόν, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Σήμερα θα πάμε να δούμε τρία αξιοθέατα. Έχουμε να πάμε να δούμε το Burj Khalifa, έχουμε να δούμε το ενιδρίο του Burj Khalifa και επίσης ο πρώτος προορισμός είναι ξεχωριστός. Είναι... θα πάμε να δούμε τον Αλέξανδρο. Πάμε να βρούμε τον Αλέξανδρο. For a fairy shop, yeah. It's a Greek guy he has, yes. Alexandros. Yeah. Where is it? Next. Καλώς ήρθες, ρε φίλε. Καλά, εσύ. Χρόνια και σαμάνια. Χαίρετε. Λοιπόν, στραβάει βίντεο η Μαρία. Δέστε. Είμαι δρομένη. Δεν πειράζει. Γεια σου, Μαρία. Χάρηκα πολύ. Χάρηκα πολύ. Άλεξ. Με τον Αλέξανδρο είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Διατηρεί μαγαζί εδώ στο Ντουμπάι με γούνες. Είναι από την Καστοριά. Εδώ και, αν δεν κάνω λάθος, 10-15 χρόνια. Και τόσο έχουμε να τον δούμε. 10-15 χρόνια. Και τον βρήκαμε τώρα. Και θα μας κάνει φραπεδάκι να πιούμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να πιούμε. Θες σου πάρω μια γούνα? Θέλω. Τι θέλεις? Την κόκκινη. Αλλά αυτό δεν θα μου την πάρεις. Εσύ θα μας πεις για το Ντουμπάι. Πες μας για τις γυναίκες του Ντουμπάι, πρώτα απ' όλα. Ένας μουσουλμάνος, έτσι. Πόσες γυναίκες μπορεί να έχει στο Ντουμπάι? Πέντε μπορεί να πάρει. Μέχρι πέντε μπορεί να πάρει. Πέντε. Τέσσερις-πέντε, τώρα δεν ακολουθείς πως μια γυναίκα. Ναι. Αν έχει τέσσερις, δεν θα την πειράξει να πάρει ακόμη μία. Και ακόμα ισχύει αυτό, δηλαδή μπορεί κάποιος άντρας να πάρει 4-5 γυναίκες? Αν μπορεί να σε καλύψει, πρέπει να δίνει τα πάντα σε όλες. Ό,τι πήρε η πρώτη, θα πάρει και η τελευταία. Ακριβώς δηλαδή, τα ίδια. Τι εννοείς? Άμα τις χτίσει σπίτι, πρέπει να χτίσει 4 σπίτια, 5 πόσες έχει. Και στο ερωτικό κομμάτι? Το ίδιο. Wow. Ναι. Οπότε το προτιμότερο είναι να έχει 3 γυναίκες. Ναι. Έτσι δεν είναι? Γιατί... εξαρτάται τι ηλικία έχει. Μπράβο, είτε. Παζάλουσα. Δράσου είτε, βραχαντείτε. Δράσου, μαντάμ. Χαρά σου. Οπότε δηλαδή αν έχει 3 γυναίκες, μπορεί ανά μία μέρα να τις αλλάζει και το μένει και μία μέρα για να ξεκουραστεί. Μπορεί. Μπορεί. Χωρίς καμία. Θέλει να κάνει πρόγραμμα όπως και να έχει. Θέλει και πρόγραμμα. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να είναι παραπονεμένη. Α. Σε όλες είναι ακριβώς τα ίδια. Και άμα μία, η πρώτη γυναίκα που έχει δεν τον επιτρέψει να πάρει άλλες 3-4. Η πρώτη γυναίκα μα πει όχι, δεν παίρνει άλλη. Πες ότι εγώ θέλω να έρθω να μείνω Ντουμπάι και θέλω να ανοίξω μια δικιά μου επιχείρηση να δουλέψω κάπου. Τι χρειάζεται για όλο αυτό? Δηλαδή, χρειάζομαι κάποιο sponsor, δηλαδή πώς γίνεται όλο το σκηνικό? Ναι, sponsor μόνο. Οι local εδώ έχουν το δυνατό χαρτί το διαβατήριο και είναι sponsors αυτομάτως. Δεν χρειάζεται καν να δουλεύουν. Ανοίγεις μια εταιρεία και μπαίνει sponsor, μπαίνει μέτοχος με 51%. Εσύ έχεις το 49%, είναι δικά σου τα λεφτά όλα και αυτός έχει το 51%. Μπράβο, ναι, κατά. Και κάνεις κάποια συμφωνία, ανάλογως πώς θα τα βρεις. Μπορεί να τα βρεις με 5.000 το χρόνο δολάρια, μπορεί να τα βρεις με 10.000 δολάρια το χρόνο, με 2.000 ανάλογως στο σπόνσορα. Τι θέση έχει ο σπόνσορας? Μπορεί να είναι κάποιος μεγάλος αξιωματικός και να σου ζητήσει πολλά λεφτά. Μπορεί να είναι ένας απλός, που απλούς local δεν έχει, και να είναι νεαρός και να σου πει: OK, θα σου κάνω τη δουλειά με 5.000, με 2. Αυτή τη δουλειά μπορεί να κάνει μόνο ένας local? Μόνο locals. Δεν μπορείς να ανοίξεις τίποτα χωρίς local εδώ πέρα. Τίποτα. Δεν είσαι κανένας εδώ. Μόνο η local. Είναι όπως στην Ταϊλάνδη. Στην Ταϊλάνδη, όταν είχαμε πάει, εάν ήθελες παράδειγμα να ανοίξεις ένα ξενοδοχείο, να κάνεις μια business, ένα apartment να κάνεις τέλος πάντων. Θέλω να παντρευτείς. Ένα μαγαζί, ένα φασκουντάδικο, θα έπρεπε να παντρευτείς, όχι να παντρευτείς, θα έπρεπε όπως είσαι sponsor, να έπρεπε κάποιος να ανοίξει το μαγαζί μαζί σου με το 51% και να είναι από την Ταϊλάνδη. Μόνο σου δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τίποτα. Και αν έπεφτε σε κανένα λαμόγιο, μπορεί να σου πάρει την επιχείρηση και να σηκωθεί να φύγει. Έτσι, ναι. Να σε πετάξει απ' έξω. Αν και δεν υπάρχει αυτό το ρίσκο εδώ πέρα. Εδώ στο Ντουμπάι δεν υπάρχει τέτοιο ρίσκο, όχι. Είναι πολύ σκληρή η νόμη, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όταν πάρει ένα δάνειο στο Ντουμπάι, ρε παιδί μου, μπορεί να πάρει και 2 και 3 εκατομμύρια. Εσύ έχει πάρει δάνειο στο Ντουμπάι? Έχω πάρει, ναι. Για πόσα λεφτά μιλάμε? Λίγα. 30.000 δολάρια. $30.000. Ναι.
μετά. Γι' αυτό είναι υπεύθυνος ο σπόνσορας μου. Για το άμα το κλείσω ή όχι. Εγώ, αν αύριο σηκωθώ και φύγω από το Ντουμπάι και αφήσω κάποιο φέση, θα λογοδοτήσω ο σπόνσορας για μένα. Αλλά είναι τόσο ελαφρύ η νόμη για τους local που δεν θα πληρώσει φράγκο. Απλά θα διαγραφώ, θα μπω σε blacklist και θα περιμένω να ξαναγυρίσω για να μου βάλουν μέσα να πληρώσω το δάνειο. Οπότε δηλαδή μπορείς να μην πληρώσεις το δάνειο και να σηκωθείς να φύγεις. Μπορώ, ναι. Το μόνο πρόβλημα που θα έχεις στην ουσία είναι όταν θα επιστρέψεις, εάν επιστρέψεις. Ναι, αν επιστρέψω. Ή να μπω σε κάποια χώρα που συνεργάζονται τα Εμιράτα. Τα Εμιράτα, ναι. Όπως στην Κύπρο. Στην Κύπρο, άμα πετάξω στην Κύπρο, θα με πιάσουν. Για 30.000 δεν φεύγει κανείς. Τώρα μιλάμε για μεγάλα ποσά. Οι Ιρανοί χτυπούσαν 30-40 εκατομμύρια και φεύγανε. 50-100 εκατομμύρια. Οι τράπεζες κάποτε ήταν πολλά λεφτά εδώ πέρα. Χωρίς λόγο. Οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί, ναι. Κάνανε μεγάλες εταιρείες, ρίχνανε μεγάλα. Τι να σου πω, τεράστιες εταιρείες. Σαν πολυεθνικές, τι να πούμε. Τεράστιες εταιρείες. Χώνανε πολύ χρήμα μέσα για να. Με στόχο τα μεγάλα δάνεια. Να τα πάρουν και να φύγουν. Και το καταφέρανε. Το, το κάνανε, full. 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 Γι' αυτό και οι τράπεζες πλέον σαν μάσα να δίνουν δάνεια στο Ντουμπάι. Είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις δάνεια στο Ντουμπάι πλέον. Πλέον είναι δύσκολο. Ναι. Η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς Ντουμπάι, ποια είναι? Άμα το πω στο βίντεο θα γελάνε, δεν είναι. Ραμαζάν, τι? Ποιο Ραμαζάν? Πουτάνες. Πουτάνες. Ναι. Γιατί είναι γεμάτο πουτάνες γι' αυτό. Από άλλες χώρες. Ναι, ναι. Οι οποίες έρχονται, πιστεύω, για μόνο να βρουν το Σεϊχή, ένα Άραβα, ένα. Καλά, τέτοιες πουτάνες είναι γεμάτες που ψάχνουν να βρουν έναν σπόρο. Δυστυχώς αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει ένα μέρος που να βγεις, να πεις απάνω να περάσω καλά με έναν φίλο σου, να κάνεις μια γνωριμία με κάποια κοπέλα θέλεις, εντάξει. Ασχέτως που δεν θα βρεις μια τουρίστρα ή κάτι, με το που θα ξεκινήσει η συζήτηση θα σου πει 1000 διρχάμ, 1500 διρχάμ. Έρχονται για ένα μήνα, δίμηνο έτσι, βίζα κάνουν και βγάζουν λεφτά. Δεν υπάρχει, απίστευτο, ένα μέρος, δεν υπάρχει ένα μέρος που να μην έχει πουτάνες. 80%, 85% μέσα στο μαγαζί. Πολύ σπάνιο να βρεις normal κόσμο. Δηλαδή σε ένα μπαρ, να βγαίνεις, ναι, με ένα φίλο σου, ναι, παράδειγμα, να πιεις ένα ποτό και γνωρίζεις μία κοπέλα, θα σου πει δηλαδή την τιμή κατευθείαν. Κατευθείαν. Απίστευτο, ε. Κοίτα, μπορεί και να πέσει σε αεροσυνοδούς, μπορεί να πέσει σε κάποια τουρίστρια. Οκ, okay, δεν λέω ότι είναι όλες. Απλά ένα μεγάλο ποσοστό. Απλά επειδή όλα τα μπαρ και όλα τα κλαμπ είναι μέσα σε ξενοδοχεία, μέσα στα ξενοδοχεία δουλεύουν και αυτές πάντα. Μπράβο. Για να καλύπτουν τις τουριστικές ανάγκες. Μπράβο. Βέβαια, οι τουριστικές ανάγκες, ναι, είναι μεγάλες. Όταν ειδικά ο τουρισμός είναι πολλής. Σου πετάξει την κάμερα στο κεφάλι. Αυτά δεν πρέπει να τα λύσεις. Το κόψε, το κόψε. Κλείσε, όλα τα κόψω. Τι θα μείνει, τι θα μείνει άμα τα κόψω όλα. Υποβήσω και κάπως έτσι λοιπόν. Ήρθαμε, βρήκαμε και τον Αλέξανδρο που είχαμε πάρα πολλά χρόνια που δούμε. Χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα. Χάρηκα που σας είδα πάρα πολύ. Και αύριο το πρωί φεύγουμε, αναχωρούμε, γυρνάμε πίσω Ελλάδα που είναι ο τελευταίος προορισμός για αυτό το μήνα. Εύχομαι να περάσετε καλά. Και εύχομαι να σας ξαναδώ σύντομα, έτσι. Θα τα ξαναπούμε πολύ. Υπόσχεση λοιπόν, Ελβετία το χειμώνα. Θα κάνουμε βίντεο στην Αρόζα, στην Ελβετία. Ναι, ναι, αυτό θα είναι το καλύτερο. Θα πάμε μαζί για σκι. Γιατί όχι. Φιλάκια, τα λέμε. Φιλιά. Αυτός ήταν ο Αλέξανδρος λοιπόν. Χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 15. Είτε θυμάμαι 15 χρόνια έχουν περάσει από τότε που είδαμε τελευταία φορά ένα τον άλλον. Λοιπόν, είναι στο Ντουμπάι, εργάζεται εδώ, δουλεύει. Έχει αυτό τα δικά του βέβαια, όπως όλοι. Όπως και η Μαρία έχει τα δικά της. Έχει εμένα δηλαδή. Α, εκεί είναι το μετρό. Και τώρα πάμε να πάρουμε το μετρό. Από πού είναι το κόβουμε, από εδώ μέσα? Α, από εδώ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το μετρό για να πάμε στο... Στο... Δύσκολα η Μαρία, περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Πονάει η κοιλιά της λόγω του φαγητού. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Κοντεύει τους 400 βαθμούς Κελσίου. Σαν την Αφροδίτη είναι ένα πράγμα. Θα λιώσουμε. Πω! Και είναι τα πάντα, έτσι. Λοιπόν, και πηγαίνουμε στο Μπουρ Χαλίφα. Πάμε να δούμε το aquarium, το ενιδρίο, και μετά θα ανέβουμε στον 152ο όροφο. Thank you.
Σ' αρέσει η Μαρία? Η Μαρία έχει πάθει πλάκα, έχει ερωτευτεί τον Καρχαρία. Αυτό με το ευθερβά τα μπούκια, έτσι είναι πράγμα. Μπορείς να κάνεις ένα τζαμ και να μας φάει. Ελπίζουμε να σας άρεσε το ενεδρίο, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Εμάς πάντως μας άρεσε. Ήταν πολύ ωραίο, εντάξει, άξιζε τα λεφτά. Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι και μετά πάμε ψηλά. Άντε τυχερή, πάλι θα φας. Κοινάω. Νομίζω το σχολείο, έτσι κάνουμε στα σχολέγια. Βρε καλώς εδώ παιδί. Ελίδας όρεξη, πώς πληρώσαμε? Πληρώσαμε 96 dirham. Του εστί, τι εστί? Είναι 25 ευρώ. 25 ευρώ. 25 ευρώ για αυτό εδώ. Ναι, αλλά έχει τα πάντα μέσα. Κοτοπουλάκι, ριζάκι, σος, μελιτζάνα, σαλάτα, πέψι. Δεν είναι μελιτζάνα, είναι μουσακά. Α, είναι μουσακά. Η Μαρία είναι πάρα πολύ μπροστά. Τη θαυμάζω ειλικρινά. Γιατί? Γιατί σε όλο αυτό το ταξίδι, τώρα ένα μήνα που ταξιδεύουμε, που έχουμε γυρίσει τόσες χώρες, πολύ δύσκολο θα βρεις οδοντογλυφίδα. Θα πρέπει σε σούπερ μάρκετ να ψάξεις καλά για να βρεις οδοντογλυφίδα. Η Μαρία βρήκε μια οδοντογλυφίδα, τώρα δεν θυμάμαι ποια χώρα την είχε πάρει. Και τη δουλεύει ακόμα και σήμερα. Την έχει στη τσάντα, δηλαδή όταν χρειαστεί μετά το φαγητό, όπως τώρα παράδειγμα, τη βγάζει, καθαρίζει το δόντι, τσακ, τη ξαναβάζει μέσα στο πορτοφολάκι. Είναι έξυπνη φοντία, μην τη βλέπετε έτσι. Κάνει καλή δουλειά, εγώ σοβαρά. Δηλαδή, μακάρι και εγώ να είχα μια οδοντογλυφίδα, ρε παιδί μου, τώρα, γιατί κάτι έχει πολύ στο δόντι. Της τη ζήτησα κιόλας να μου τη δώσει για να τη δουλέψω κι εγώ λίγο. Έχει και έλεγχο βέβαια, να μην έρθει κανένας βομβιστής και τους κάσει εκεί πάνω, θα γίνει χαμός. Τι όμορφο που είναι, Μαρία. Τώρα ανεβαίνουμε. Και ανεβαίνει με τρελή ταχύτητα. Hello, good evening. Welcome everyone. Welcome to Burj Khalifa. Stop in this side. Now please start from the open terrace. The balcony from here. Take the staircase to one level up. Γαμίσου. Yeah, 124 όροφοι πάνω από τη γη. Και φαίνεται λες και είμαστε πάνω στον ουρανό, δεν ξέρω γιατί. Φαίνεται πολύ μακρινή απόσταση.
Σήμερα λοιπόν επισκεφτήκαμε τον πύργο του Χαλίφα, στον οποίο στεγάζει το εμπορικό κέντρο και το πανέμορφο ενιδρίο. Στη βάση του πύργου απολαύσαμε το σόου με τα συντριβάνια και ανεβήκαμε στο πιο ψηλό επιτρεπόμενο όροφο. Αυτό που μας χαροποίησε ιδιαίτερα δεν ήταν τα ψηλά κτίρια και οι πολυτελές κατασκευές, ήταν το ότι βρήκαμε ένα παλιό καλό φίλο που μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για το Ντουμπάι. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και αν σας άρεσε το βίντεο μην παραλείψετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο κάπου στην Ευρώπη.